Είναι ο μήνας του κόκκινου χαλιού και για τις διασημότητες του υπέρλαμπρου Hollywood επιβάλλεται. Στην περίπτωση όμως εγγενείων ενός συγκροτήματος εργατικών κατοικιών για τα χαμηλά εισοδήματα, μάλλον το κόκκινο χαλί δεν είναι καλή ιδέα. Βασιλικότερη του Hollywood στην πολυτέλεια λοιπόν αποδείχθηκε η Αίγυπτος. Ο πρόεδρος Αλσίση, η κουστοδία του, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες τους κινήθηκαν σε ένα κόκκινο χαλί 4 χιλιομέτρων που είχε στρωθεί στους δρόμους της περιοχής για την περίσταση. Στην ομιλία του, ο Αιγύπτιος πρόεδρος επικεντρώθηκε στην ανάγκη περισσότερης λιτότητας, καλώντας το λαό να σφίξει πιο πολύ το ζωνάρι. Με τον πληθωρισμό σε διψήφια νούμερα, την ανεργία κοντά στο 13% και έναν στους 4 Αιγυπτίους να ζουν με λιγότερα από 2 δολάρια ημερησίως, ένα κόκκινο χαλί και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίσταση δεν είναι ατυχής επιλογή, αλλά ειρωνία, κρατική αμετροέπεια, πρόκληση, λένε δημοσιογράφοι, πολίτες, χρήστες του διαδικτύου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς Αιγύπτου ακτιβιστή δικηγόρου, η όλη φιέστα κόστησε περί τα 200.000 δολάρια σε ένα λαό που πρέπει να επομιστεί το επώδυνο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης του Προέδρου Σίση. Σε δημοφιλή εκπομπή της Αιγυπτιακής τηλεόρασης πάντως, ο εκπρόσωπος του στρατού υπεραμύνθηκε της επιλογής, επιμένοντας πως το χαλί, που χρησιμοποιείται ήδη εδώ και 3 χρόνια και είναι φτιαγμένο από λεπτό υλικό, είχε στόχο να δώσει χαρά στους Αιγυπτίους και μια καλή εντύπωση στον κόσμο.